Έχουμε λοιπόν στη σύνδεσή μας τον Κοσμά τον Καραΐσκο. Τον Κώστα. Συγγνώμη, τον Κώστα τον Καραΐσκο, τον οποίο καλησπέριζουμε. Αγαπητέ Καραΐσκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Προμοντενή. Λοιπόν, έχεις ακούσει το τι ακριβώς γίνεται, άλλωστε είναι και χαρά μας που μπορούμε να παρακολουθούμε και το πόνημα το δικό σας, που ακούει στο όνομα Τουρκικά Νέα, το ένα site το οποίο ενημερώνει εξόχως με πολύ σημαντικά θέματα όλους εμάς τους ελληνόφωνους, και νομίζω ότι είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια η οποία δυστυχώς περνάει αβρόχης ποσή από τον πολύ κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω ήταν αυτό με τους 4 μήνες που έφαγε ο ψευτομουφτής, όχι για αντιποίηση αρχής, προσέξτε το αυτό, όχι για αντιποίηση αρχής, αλλά γιατί διέκοψε θρησκευτική τελετή στο χωριό Γλάφκι. Όχι, όχι, για τη δεύτερη κατηγορία απαλλάχθηκε. Η αντιποίηση αρχής είναι. Η αντιποίηση είναι 4 μήνες. 4 μήνες είναι η αντιποίηση αρχής. Α, εντάξει. Συγγνώμη, γιατί δεν το πρόσεχα. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έχετε με την αυτεπάγγελτη δίωξη, την οποία ανάσκησε η εισαγγελία Ξάνθης για δημοσιεύματα μίσους στην εφημερίδα Μιλιέτ και στον αρθρογράφο της, τον Φεζουλάχ Χασάν Καγιά. Επίσης για την διαφωνία σας στις όσες κυβερνητικές πολιτικές έχουν σχέση με τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα hot spots, τα κέντρα κράτησης, και πάμε λέγοντας. Ναι. Από πού να το πιάσει κανείς, η κατάσταση στη Θράκη είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, αλλά σε μια κατάσταση, σε μια τροχιά διαρκώς και χειρότερη. Είναι γνωστό ότι κανείς δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου οποιοδήποτε και μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να γράφει, να λέει, ενδεχομένως και να κάνει πράγματα τα οποία σε άλλες εποχές θα ήταν ασύλληπτα. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις από τους επώνυμους, ας πούμε, της μειονότητας, οι οποίοι είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι πολιτικοί, προσπαθούν να κάνουν καριέρα και ενδεχομένως να οικονομήσουν και κάποιο εισόδημα από την άλλη πλευρά, πουλώντας τουρκισμό. Είτε τα πιστεύουν είτε όχι, ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν κέρδη είτε εκλογικά, είτε οικονομικά, είτε άλλα. Οι περιπτώσεις που αναφέρατε είναι χαρακτηριστικές. Ο τουρκικός τύπος εδώ, ο τουρκόφωνος τύπος, όπως είναι η Μιλέτ, κυρίως, που είναι το πιο φανατικό έντυπο. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να κυκλοφορεί βέβαια σαν έντυπο ή αν υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο. Είναι από... Υπάρχει και στην έντυπη μορφή, την οποία εγώ πριν από περίπου μια εβδομάδα την έχω δει να την μοιράζει σε να υπάρχει ο ταχυδρόμος αυτός, ο εφημεριδο διανομέας, ο οποίος την μοίραζε στην πόλη της Ξάνθης. Μάλιστα. Άρα εξακολουθεί. Ναι. Εμείς από το διαδίκτυο συνήθως πληροφορούμαστε τα δημοσιεύματά της. Τις μεταφράσεις, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, τις κάνει η ιστοσελίδα turkikanea.gr. Είναι το αδερφό μου η δουλειά, η οποία πρέπει να είναι κοντά στα 10 χρόνια και η οποία συνεχίζει να ενημερώνει τον κόσμο εντός και εκτός Θράκης για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γράφονται είτε στη Θράκη είτε στην Τουρκία, που ενδιαφέρουν βέβαια και τη χώρα μας. Τώρα για το Φεζουλάχ Χασάν Καγιά, τι να πούμε. Υπάρχουν ορισμένοι αρθρογράφοι οι οποίοι κάθε λέξη, κάθε άρθρο που γράφουν είναι για μήνυση και για αγωγή. Είναι όλα ποινικά κολάσιμα. Από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται για τις εθνικές μας απαιτίες, από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται για την πατρίδα μας συνολικά. Είναι ολοφάνερο ότι οι άνθρωποι τρέφουν μίσος και το εκδηλώνουν. Δεν ντρέπονται να το κρύψουν, ας πούμε. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Αν υπάρχουν πράγματι
αδικήματα λόγου μίσους, έτσι όπως το λένε οι ίδιοι, κάθε φορά που θα τολμήσει κάποιος πλειονοτικός να πει να γράψει κάτι, θα πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Ωστόσο, λίγες είναι οι περιπτώσεις οι οποίες καταλήγουν στα δικαστήρια και ακόμη λιγότερες αυτές τις οποίες υπάρχουν κάποιες καταδίκες που θα έχουν νόημα. Δηλαδή δεν θα είναι κάποιες φυλακίσεις με αναστολή που δεν σημαίνουν τίποτε ή κάποιες αγωγές που δεν βρίσκουν τίποτε και δεν αποδίδουν στον αντίδικο ούτε ένα ευρώ και τα λοιπά. Δηλαδή γίνονται τα περισσότερα μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλου είδους έλεγχοι αυτών των ανθρώπων από μια πολιτεία η οποία είναι συγκροτημένη και έχει τους μηχανισμούς να το κάνει. Αλλά δυστυχώς τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Από το επίπεδο του ψευτομουφτή, από ΜΕΤΕ και ΣΕΡΙΦ, μέχρι τον τελευταίο κλακαδόρο του προξενείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, Κώστα Καραΐσκο, ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με πλημέλεια σε αυτό το θέμα, σε μια ολόκληρη περιοχή που είναι η Θράκη, ελοχεύει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Είδαμε λοιπόν να γίνεται η τελευταία άσκηση παρμενίωνας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και με επιτελείς και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και να έχουμε τις δηλώσεις που είχαμε, δεν θέλω να τις αναπαράξω για πολύ συγκεκριμένους λόγους, νικήσαμε και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθουμε κλπ. Και σε λίγες δεκάδες μέτρα να περνάνε κυριολεκτικά πολυπληθείς ομάδες λάθροεισβολέων στο ελληνικό έδαφος χωρίς να ανοίξει μύτη. Είχαμε λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς τα εξέθρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το να παίρνουν τηλέφωνο ή να ανάβουν φωτιές σε ακριτικούς οικισμούς όπως των δικαίων, για να ανάβουν φωτιές στο κέντρο της πλατείας, για να τους δει επιτέλους κάποιος, για να τους μαζέψει, τους λαθρομετανάστες, τους λαθροεισβολείς, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει, να τους δώσουν και τα χρήματα με τις κάρτες αυτές τις πιστωτικές, όλα όμορφα και ωραία, και να πάνε προς την Αθήνα και να δουν τη συνέχεια. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, δεν συμβαίνουν σε καμία απολύτως χώρα. Παρά μόνον κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει στο Χρυσό Τρίγωνο. Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ. Εκεί που ανθεί η παπαρούνα. Εκεί ανθεί η παπαρούνα, το όπιο και στη συνέχεια η ηρωίνη. Εδώ αυτή η φεδρά πορτοκαλέα. Είναι ατυχής ίσως αυτός ο παραλληλισμός, αλλά παρόλα αυτά ήταν υπαρκτός. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Όπως ξέρουμε, η χώρα διατρέχει θανάσιμους κινδύνους γεωπολιτικούς και όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε με τα γυαλιά τα ανθρωπιστικά που προσπαθούν κάποιες ΜΚΟ να μας φορέσουν το λεγόμενο μεταναστευτικό, που είναι στην πραγματικότητα ένας λαθρέος επικισμός με τους παράνομους μετανάστες, τόσο το χειρότερο για μας. Με πολύ σοβαρό αντίτιμο, με πολύ σοβαρό αντίτιμο αυτές οι ΜΚΟ. Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πράξης, η οποία πέρυσι νομίζω ήταν 33 εκατομμύρια περίπου τζίρος της και έχουν εκατοντάδες εργαζόμενους, είτε μόνιμους είτε με μπλοκάκια. Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν ένα κόσμο εξαρτημένο από το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, οι οποίοι ζουν από την παράνομη μετανάστευση, και οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο καθεστώς στη χώρα μας, ένα τέτοιο νομικό κλίμα, στο οποίο δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα εναντίον τους και εναντίον των συμφερόντων τους. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν περιορίζεται σε ένα χαμηλό επίπεδο, αλλά αγγίζει και συμπεριλαμβάνει και το πρωθυπουργικό σόι. Όταν ξέρουμε ότι η κυρία Λιμπεράκη διευθύνει την Solidarity Now, όταν ξέρουμε ότι η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ήταν η πρώτη που πρόεδρος στην Action Aid και μετά την κληροδότησε στην Ανιψιά της στην Αλεξία, όταν ξέρουμε ότι ένα πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων συνδέονται με τον Α ή Β τρόπο, με στελέχη
των λεγόμενων ελίτ της χώρας, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή. Είμαστε μια ακυβέρνητη χώρα. Έχουμε δηλαδή στην ηγεσία των οικονομικών και πολιτικών ελίτ ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται μονάχα για τα συμφέροντά τους και τίποτε άλλο και διοικούν μια χώρα σύμφωνα με το τι θα πούν οι ξένοι. Θα είναι οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι, πάντως θα είναι κάποια αφεντικά τα οποία θα καθορίσουν τη γραμμή μας στα μεγάλα ζητήματα. Βλέπουμε πολύ καθαρά και στο μεταναστευτικό και στα ελληνοτουρκικά και στο μακεδονικό με τους προηγούμενους τον Θίασο που πέρασε προηγουμένως του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος είναι πάντα κόντρα σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Άλλοι δυστυχώς διοικούν αυτή τη χώρα μέσω των εντολοδόχων τους στο πολιτικό και οικονομικό κόσμο και άλλα περιμένει ο ελληνικός λαός. Και πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το σχήμα με συμβάντα σαν αυτό που είπατε προηγουμένως για την άσκηση. Μάλιστα. Στην οποία θριαμβεύσαμε με την καθημερινότητα αυτή την όλη που βιώνουμε όλοι μας στην πατρίδα μας ή με τα γεγονότα που γίνανε σε Χίο Λέσβο χθες προχθές. Αυτά λοιπόν λέμε και για να ολοκληρώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας Κώστα Καραΐσκο, θέλω να μου πεις, ήρθε ο Πρωθυπουργός προχθές στην Κομωτινή. Χθες ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Εσείς διαμαρτυρηθήκατε απέναντι στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και στην ακολουθία του. Τι ακριβώς θέλατε και είχατε αυτήν την διαμαρτυρία προς την κυβερνητική επίσκεψη στη Θράκη? Το μόνο που θέλαμε να δείξουμε είναι ότι δεν μπορεί να υποδέχεσαι τον Πρωθυπουργό μιας χώρας σε κάποια σύσκεψη φορέων χωρίς να πεις μία λέξη για όλα αυτά τα τρομερά και πρωτάκουστα πρωτοφανή που συμβαίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ποιος έστειλε τις στρατιές των ΜΑΤ στη Λέσβο και στη Χίο? Ποιος προκάλεσε όλα αυτά τα απίστευτα επεισόδια που κατέληξαν ακόμη και σε ξυλοδαρμούς ματατζίδων μέσα στα ξενοδοχεία τους, στο σπάσιμο αυτοκινήτων διαφόρων κατοίκων, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα και να συμβαίνουν στην πρώτη γραμμή απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Δηλαδή είναι αδιανόητο το να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα χωρίς μία λέξη για όλα αυτά που γίνονται στην ίδια την πατρίδα σου έναν Πρωθυπουργό προκειμένου να του εκθέσεις κάποια ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν πρόκειται κανένα από αυτά να λυθεί και προφανώς δεν πήρανε καμία απάντηση σε όλα αυτά τα οποία έθεσαν σε μια σύσκεψη η οποία κανείς δεν κατάλαβε πότε κανονίστηκε. Ήταν ολοφάναρο ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε για τους λόγους που ο ίδιος γνωρίζει στη Φαρματέν, στις ΣΑΠΕΣ, και εφόσον ήρθε στην περιοχή έκανε και μια σύσκεψη φορέων για να τελειώνει, να μην πούν ότι έφυγε χωρίς να αφουγκραστεί εντός εισαγωγικών τις τοπικές αρχές για τα προβλήματά τους. Όμως όταν υπάρχει μια τέτοια φοβερή συγκυρία στη χώρα δεν μπορεί κανείς να μην πει τίποτα και έτσι κάναμε μια ομάδα ανθρώπων, οργανώσαμε στο Άψης Βίση μια διαμαρτυρία για να μείνει τουλάχιστον ότι κάποιοι Κομωτινέοι αισθάνονται και Έλληνες πέρα από το τοπικό αίσθημα και μας αφορά άμεσα αυτό το οποίο συμβαίνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε επαχή την ανοίξει κάτι. Όχι, εντάξει, να μην τον κρατάμε άλλο τον Κώστα. Ξέρω, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να... Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είχες να συμπληρώσεις κάτι. Ούτως ή άλλως θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές με τον Κώστα τον Καραΐσκο. Επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι ξένος, φίλος είναι, οπότε μπορούμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας και σε άλλες εκπομπές. Βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε. Αρχή να έχει και τον χρόνο ο Κώστας να συνομιλήσει. Να είσαι καλά, Κώστα Καραΐσκο. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.